καλημέρα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να είναι πετυχημένος ενώ έναν άλλον όχι και τόσο, και αυτοί να ζουν στην ίδια περιοχή, στην ίδια εποχή? Αν θέλεις να μάθεις ποια είναι η απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά, ζωντανά 6 ώρα το πρωί από τη σελίδα της παρέας του Coach The Day για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα, σε περίπτωση που το έχεις ξεχάσει, είναι Παρασκευή! 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 Ένα βήμα είμαστε πριν το Σαββατοκύριακο. Τελευταία μέρα της εβδομάδας για κάποιους άλλους συνεχίζεται και αύριο. Παρ' όλα αυτά πάμε να την κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό θα μιλήσουμε για το τι καθορίζει την πορεία της ζωής μας. Μέσα στις ίδιες καταστάσεις, οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές, οικογενειακές, κάποιοι πετυχαίνουν και κάποιοι όχι. Ποιος είναι ο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αυτή την πορεία? Δεν είναι τίποτα άλλο από την νοοτροπία. Η καθηγήτρια της ψυχολογίας Carol Dweck, στο βιβλίο της «Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι», από τις εκδόσεις ψυχογιός, αναφέρει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δύο είδη νοοτροπίας. Υπάρχει η παγιωμένη νοοτροπία και η νοοτροπία ανάπτυξης. Η παγιωμένη νοοτροπία θεωρεί ότι είτε έχεις κάτι είτε δεν έχεις. Είτε είσαι δηλαδή έξυπνος, ταλαντούχος, είτε δεν έχεις. Αν δεν το έχεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν το έχεις, είσαι τυχερός και όλα καλά. Η άλλη νοοτροπία ανάπτυξης περιλαμβάνει αυτή τη νοοτροπία που λέει ότι ό,τι και να θέλω να πετύχω, είτε το έχω, είτε το έχω, είτε όχι, μπορώ να το αποκτήσω δουλεύοντας πάνω αυτό. Αν δεν έχω μια δεξιότητα, αυτό που έχω να κάνω είναι να βρω τι χρειάζεται να αναπτύξω, πώς μπορώ να την αναπτύξω, με βιβλία, με σεμινάρια και σιγά σιγά και με δουλειά και με πολλή επιμονή να την αναπτύξω. Άρα αυτό που επηρεάζει την πορεία ενός ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο από την νοοτροπία. Ή όπως αλλιώς λέει ο Jim Rohn σε ένα σεμινάριο που παρακολουθούσα χθες στο YouTube, η νοοτροπία μας είναι το σετ των πανιών μας. Όλοι έχουμε μια βάρκα, ένα σκάφος, ζούμε στην ίδια θάλασσα που έχει τον ίδιο ακριβώς καιρό για όλους μας. Αυτό που κάνει κάποιους να πηγαίνουν πιο γρήγορα και να φτάνουν τελικά στον προορισμό τους δεν είναι τίποτα άλλο από τα πανιά τους, από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση. Αν πιστεύεις ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε σένα γιατί απλά είσαι άτυχος, τότε δεν μπορείς να πας και μπροστά. Πολύ μπροστά. Αν πιστεύεις ότι ό,τι και να γίνει, σημασία δεν έχει τι συμβαίνει, αλλά περισσότερο το πώς αντιδράς εσύ σε αυτό που συμβαίνει, τότε σίγουρα η πορεία σου θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε την πορεία μας, πάμε να χαράξουμε καινούργια πορεία προς τους στόχους μας, γιατί έχουμε ξεφύγει, μου φαίνεται, λίγο. Αλλάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε, βάζοντας καινούργια πανιά, καινούργια σετ πανιών και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ό,τι και να έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα μπορούμε να το αλλάξουμε, να κλείσουμε την εβδομάδα με μια πράξη που θα μας αφήσει πίσω με θετική διάθεση, θετική σκέψη, έτσι ώστε να πάρουμε κουράγιο και να συνεχίσουμε δυναμικά τη Δευτέρα, αφότου αναλογιστούμε όλο το Σαββατοκύριακο πώς πήγε η όλη η κατάσταση. Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμά μας για σήμερα. Πάμε να στείλουμε τις καλημέρες μας. Στελάρα μου, καλημέρα στο Δοξάτοδρά μας. Καλή Παρασκευή και σε σένα. Κατερίνα μου, καλημέρα σου. Καλημέρα. Ομέρ, καλημέρα. Δεν τα βλέπω και καλά. Σοφία μου, καλημέρα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελένη μου, καλημέρα και σε σένα. Φιλιά πολλά. Δημήτρη, καλημέρα. Άντρη μου, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Άντρη μου. Ρούλα μου, καλημέρα και σε σένα. Λόρα μου, καλημέρα, τα φιλιά μας στην Κύπρο. Καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευή. Πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα δυνατά. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο και σας δίνουν κάποια αξία, βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε σαν παρέα. Κάντε ένα like στη σελίδα μας Coach The Day. Προτείνετε τη σελίδα μας σε κάποιο φίλο σας. Μπορείτε να κάνετε μια κοινοποίηση. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο YouTube. Κάντε ό,τι θέλετε, βοηθήστε για να μεγαλώσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή Παρασκευή σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε. Φιλιά πολλά, γεια σας.